αλλά ακόμη είναι στα 6,50 μεικτά. Δεν είναι λίγο προκλητικό ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ να παίρνει 200 χιλιάρικα το χρόνο, συν 100 χιλιάρικα μπόνους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ να παίρνει 128 χιλιάρικα το χρόνο, συν 15% μπόνους, και τώρα να έχουμε και αυτού του τύπου τις αυξήσεις στην Τεχνόπολη. Μήπως κάτι πάει λάθος? Κοιτάξτε, εσείς έχετε δίκιο να αναλύεται και να προβάλλετε ποιοι είναι οι μισοί των διοικητικών συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Σας ενδιαφέρει τι μισθό παίρνει, παραδείγματος χάρη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοσμοτέ, μιας πρώην ΔΕΚΟ ή του ΟΤΕ? Δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει γιατί. Δεν σας ενδιαφέρει διότι αυτοί απολογούνται στη γενική του συνέλευση με προτάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Εάν δηλαδή αυξάνει τη μετοχή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν επενδύσει στη συγκεκριμένη εταιρεία και είναι ιδιωτική, εάν οι μεγάλοι όμιλοι οι οποίοι μετέχουν εκεί απολαμβάνουν μεγάλων κερδών, τότε δίνουν μπόνους στους διευθύνοντες συμβούλους. Αυτό γιατί σας το λέω, γιατί πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα, έχετε δίκιο, όσο αφορά το δικό σας το κομμάτι που το αναλύεται, στην Ελλάδα το κομμάτι των υπηρεσιών να έχει ένα Θεό. Ο Θεός είναι ο καταναλωτής. Ναι. Εάν ο καταναλωτής, παραδείγματος χάρη, καλείται να πληρώσει το 20% του για το νερό, είναι κάτι απαράδεκτο. Αν καλείται να πληρώσει το 30% για τη ΔΕΗ, είναι κάτι απαράδεκτο. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς? Εμείς θέλουμε υπηρεσίες που θα έχουν Θεό τον πολίτη και τα χρήματα που θα πληρώνουν οι πολίτες να είναι λίγα. Το τι θα πάρουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, ας είναι συνάρτηση της αποδοτικότητας των εταιριών. Διότι τι κάναμε εδώ όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως στη χαμένη δεκαετία του 1980 με τις ΔΕΚΟ, γιατί φτιάξαμε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο τα ακολούθησαν και τα άλλα κόμματα βεβαίως αργότερα. Φτιάξαμε τα αιρετήρια των συνδικαλιστών που κατέβαζαν τους διακόπτες, που αυτοί δημιουργούσαν ένα θέμα, και ποιος πλήρωνε στο τέλος του δρόμου? Φεύγετε από τη συγκυρία. Δεν φεύγω καθόλου. Στο τέλος του δρόμου το κράτος χρεοκόπησε. Ακούστε. Εντάξει, θα πάμε στο τέλος του δρόμου. Ακούστε, και τώρα λέτε τι. Στο τέλος του δρόμου πλήρωνε ο πολίτης. Να σου το πω τώρα με νούμερα, μια και μου λέτε τι ΔΕΗ. Πλήρωσε φυσικά. Ξέρετε πόσο. Και τα πληρώνει και θα τα πληρώνει. Ξέρετε πόσο εγγυήθηκε το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία αυτών των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών? Πείτε μου γιατί ΔΕΗ, αφού μου κάνετε την ερώτηση. Πείτε, ξέρετε πόσο. Μέχρι το 120% φέρνανε. Πόσο δεν θυμάμαι. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, προσέξτε. Για τις αστικές συγκοινωνίες, πόσο εγγυήθηκε το ελληνικό δημόσιο? Να σας πω εγώ, 10 δισεκατομμύρια που ιδιωτικοποιήσατε Νέα Δημοκρατία, τι δώσατε και τι πληρώνετε για την Ολυμπιακή και τον ΟΤΕ? Θέλω να σας πω, ακούστε, εγώ πολιτεύτηκα πάρα πολλές φορές στην Κρήτη. Έτσι, ο φορολογούμενος από την Κρήτη και από κάθε μέρος της Ελλάδος πλήρωσε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε αυτό το τεράστιο χρέος, περάσαμε την κρίση. Αυτή η κρίση έφερε την πτώση της οικονομίας, επειδή κάνω μια γέφυρα με αυτά που είπατε. Η πτώση της οικονομίας χρεοκόπησε το τραπεζικό σύστημα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 100 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια και 105 δισεκατομμύρια καταθέσεις και να τα αποτελέσματα που πολύ σωστά πήγαμε. Η δουλειά λοιπόν η δικιά μας, ναι, δεν είναι να κλαίμε πάνω σε χυμένο γάλα. Αλλά η δουλειά η δικιά μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να υπάρχει πλούτος, να μειώνεται τιμή για να ευημερεί των παραχωμένων υπηρεσιών και να είναι καλές οι παρέχομενες υπηρεσίες. Άρα δεν σας φαίνεται περίεργο. Για να ευημερεί ο λαός. Δηλαδή το μοντέλο το οποίο ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, το κρατικοδίαιτο, το ιδεολειπτικό, με πρόσημο της αριστεράς και των κομμάτων αυτών, που ήταν κόμματα βραδείας ορίμασης μέχρι να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των πολιτών. Να φτάσουμε δηλαδή σε μια λογική όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπως και το πρώην ΠΑΣΟΚ, και εμείς που είμαστε πιο φιλελεύθεροι, πιο ανοιχτοί στην οικονομία, στην πράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι υπηρεσίες είναι καλύτερες και το κόστος πολύ μικρότερο. Πριν έρθει το αποτέλεσμα στους 7 μήνες, αυξήστε το μισθό σας. Αυτό, τουλάχιστον με τη δική σας λογική, ας έρθει το αποτέλεσμα πρώτα. Ας έρθουν τα έσοδα. Άλλο σας λέω. Σας λέω, αυτό το σύμπτωμα καλά κάνετε και το καταδικάζετε και είναι καταδικαστικό, αλλά εάν παραχωρηθούν αυτές οι υπηρεσίες σε συμπράξεις δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τότε δεν χρειάζεται καν αυτό το πράγμα να το συζητούμε. Εσείς τα καταδικάζετε, είπα, το, ότι έφτασε, το ότι ο μέσος μισθός στην ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή είναι τα 1.200 ευρώ μεικτά και παίρνει πλέον ο Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε ότι θα παίρνει 128 χιλιάρικα συν 15% μπόνους σε ένα μονοπόλιο. Ή εγώ δεν έγινα κατανοητός αυτά που λέω, ή θέλετε να κάνω μια ζήτηση ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο? Εγώ προσπάθησα να σας πω τις αποχρώσεις του ΚΡΙ. Μάλιστα. Μάλιστα. 50 είναι αυτές. Κύριε Παπαδημούλη, πείτε μου σας παρακαλώ, εσείς τι λέτε για αυτό?